Να πω μια καλησπέρα στο Στέφανο το Χίο στην εφημερίδα Μακελιό. Πού το είδατε? Καλησπέρα, Στέφανε. Σε ποιον ήρωα το είδατε αυτό? Καλησπέρα, βλέπω. Έχεις λαό. Έχω λαό και κολονάκι. Το κολονάκι, πρόσεχε. Σήμερα τι έγινε, ήσουν στα δικαστήρια σήμερα? Ναι, έχουμε ένα εκτενές ρεπορτάζ αύριο για τη λίστα με τα 9-10.000 ονόματα των Ελλήνων τεκτόνων της μεγάλης τοάσης Ελλάδος. Υπήρξε πλάκωμα με 5-6 δικηγόρους που είχαν φέρει εκεί κάτι κολαούζους ή κάτι ψηλά καπέλα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, Αντώνη, επειδή και εσύ ξέρεις από δικαστήρια, εμείς δεν μασάμε από αυτά. Βγάλαμε όλη την αλήθεια. Περιμένουμε την κυρία Πρόεδρο που ήταν αδέκαστη να βγάλει την απόφαση και να μας αφήσει να δημοσιοποιήσουμε τα υπόλοιπα 9.999 ονόματα. Μάλιστα. Εσύ πιστεύεις ότι θα βγάλει απόφαση υπέρ μας η κυρία Πρόεδρο? Εγώ πιστεύω πάντα στην ελληνική δικαιοσύνη και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και εγώ, η Πρόεδρος ήταν εξαιρετική. Στο λέω, Αντώνη, χωρίς ηρωνία, υπάρχουν, εξαιρετική. Υπάρχουν, Στέφανε, πράγματα τα οποία δεν πρέπει ούτε να τα διανοείται ο Έλληνας και κυρίως η πολιτική. Γι' αυτό καλώ τον Παύλο τον Πολάκη για πολλωστή φορά να σταματήσει να κατηγορεί τη δικαιοσύνη. Διότι έτσι βάζει ένα φουρνέλο και μάλιστα γερό, πολύ γερό, στα θεμέλια της δημοκρατίας. Είναι πυλώνα της δημοκρατίας. Έχεις δίκιο σε αυτό και θα σου πω και το εξής για τον Πολάκη. Έχει πολλά αρνητικά. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται, και εγώ είμαι απότομος και αυτός και φωνάζει κλπ. Έχει και πολλά θετικά, τα οποία όμως τα καταπνίγει μέσα στα αρνητικά του. Είναι σαν τη Γελάδα. Τον είδα προχτές. Είναι σαν τη Γελάδα που κάνει πολύ γάλα και στο τέλος τραβάει μια κροτσιά και το πετάει. Είναι αλήθεια. Τον είδα προχτές, έτρωγε σε ένα λαϊκό μαγαζί, από εκεί που ψωνίζω κι εγώ. Απλός άνθρωπος είναι. Απλώς να προσέξει τους δύο ασφαλίτες που έχει για συνοδηγούς. Καλά, αυτό είναι, τώρα είναι θέμα δικό του βέβαια και του γνωρίζουν ανθρώπους προφανώς. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Να δούμε τη UNICEF. Ένα στα δύο παιδιά κάτω από το όριο και στο όριο της φτώχειας. Δεν έχει ούτε τα προσδοκία. Ναι. Να δούμε τι γίνεται με τον Λεβέντη, τον Σόρα. Τον τρισεκατομμυριούχο απατεώνα. Αυτός είναι τρισεκατομμυριούχος απατεώνας. Είδατε, κυρία Πρωθυπουργέ, τι σας έλεγα? Έχει ο κόσμος εθιστεί. Σου λέει ψεύτης ο ένας, απατεώνας. Κλέφτης ο ένας, λαδοπόντικας. Και ο άλλος το ίδιο, και ο άλλος το ίδιο. Άρα ό,τι και να γίνει, δεν βαριέσαι τώρα. Μας είπε ο Σόρας ότι έχει 3-3 και έχει 600 δις να δώσει για το ελληνικό κράτος. Πάτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό έχει γίνει, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ξαναγυρνάμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τη Σοφία την Παραδίση, τον Σπύρο Τσαθάκη, τον Περικλή Σταυριανάκη, την κυρία Ιωάννα Γκέλε Στάθη από τη Νέα Δημοκρατία. Από το ΣΥΡΙΖΑ, κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, πέστε το όπως θέλετε να το πει ο καθένας. Παραμύθι είναι το ένα. ΣΥΡΙΖΑ, κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, πέστε το όπως θέλετε να το πει ο καθένας. Παραμύθι είναι το ένα και το άλλο, το ίδιο είναι. Ποιο είναι ο Φώτης Χαρίτος, και το ΣΥΡΙΖΑ παραμύθι και το κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ παραμύθι. Ένα παραμύθι είναι το οποίο θα μείνει στην ιστορία. Είσαστε παραμυθαζίδες. Όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε κόμμα έχει το κομματικό και κοινωνικό του μέρος. Κάθε κόμμα. Τον κύριο Φώτη Χαρίτο. Όλοι οι Πασόκοι είναι ο δημοκράτες, είναι σε όργανα και φιλοδοξούν να βγουν βουλευτές και δουλεύουν. Μα πείτε γιατί δεν είστε. Όχι, βέβαια, κοινωνία. Καταρχά, επειδή είστε κοινωνικό. Όλη κοινωνία. Κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπατε τώρα που μου το είπατε. Η ΔΕΗ θα. Λέτε ναι για το ξεπούλημα αυτό τη ΔΕΗ? Κύριε Μιλωνάκη, εάν μπορούσαμε να πούμε, θα λέγαμε ναι για περαιτέρω διεύρυνση της ΔΕΗ, όχι ξεπούλημα, περαιτέρω τι διεύρυνση. Πάρα πια αν μπορούσατε, λέω τώρα τι θα κάνετε. Κύριε Μελάκη, είναι απλό το ζήτημα, μου επιτρέπετε? Βεβαίως. Είναι απλό. Υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ή να πει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα σπάω, σύγκρουση και πάμε για εκλογές. Πού ανέβει ο Μητσοτάκης, ως έχω. Γιατί θα σκάσετε, και θα άρα δεν έχετε. Και αυτά και ό,τι άλλα θέλετε. Αυτό είναι σοβαρό που λέτε τώρα. Αυτό δηλαδή δεν, δεν έχετε την κοινωνική. Μισό λεπτό. Το κοινωνικό χειροκρότημα. Δεν είσαι κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ εσύ. 35% δεν έχει. 35 μισό, κύριε. Έχει 32. Να και όχι. Πόσο θα το βρει? 12. Ούτε 12. 5. Δεν μπορώ. Παραλίγο. Ούτε τις, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχει κρατήσει τη δύναμή του σαν αξιωματικό. Εσείς είπατε ότι άμα θα γίνουν εκλογές θα βγει ο Μητσοτάκης. Λέω λοιπόν, ναι, ως δείχνω.
δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αυτό δείχνουν. Αυτή τη στιγμή. Έχει, έχει λοιπόν μισό λεπτό. Μη βιάζεστε. Τα πάντα αλλού, σεμινάρια στην Ουδού σας τα λένε καλά, αλλά δεν είναι σημείο. Και καλά. Λύσεις, κύριε Μιλωνάκη. Η μία είναι να πει τα σπάω, Μιλωνάκη. Η μία είναι να πει τα σπάω, κύριε. Παρετούμε εκλογές. Να ανέβει η Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσει αυτά και ό,τι άλλα της... Ο λαός δεν σας θέλει, γιατί και ό,τι άλλα της φέρει. Περίμενε. Περίμενω. Το πότε κάνεις εκλογές είναι και θέμα συγκυριών. Δεν κάνεις εκλογές. Κοροϊδεύεις το λαό, δηλαδή. Αυτό είναι. Πώς. Εκμεταλλεύεσαι. Όχι, κάνεις λάθος. Βιάζεστε. Είστε προκατηλημένο. Ναι, ναι, προκατηλημένο. Η δεύτερη λύση του είναι. Τα ψηφίζω. Αντιστέκομαι όσο μπορώ. Μάλιστα. Κλείνει η αξιολόγηση. Μπαίνω στην ποσοτική χαλάρωση. Αυτό τι είναι, όνειρο τώρα. Αυταπάτη, το είδατε χθες το βράδυ στο δω. Στην ποσοτική θα μπει, κύριε Μιλωνάκη μου, μόλις κλείσει αξιολόγηση, αλλού είναι το θέμα. Αν θα μπορέσει, στον Τράγκη, αλλού είναι το θέμα. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει, λίγοντος του τρίτου μνημονίου, να βγει στις αγορές. Εάν μπορέσει να βγει στις αγορές και να μην γίνει τέταρτο μνημόνιο, έχει κερδίσει την παρτίδα. Εάν Δημοκρατία, δεν μπορέσει, την έχασε. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή λέει ο φίλης, ναι, βεβαίως. Τι λέει για αυτό το πράγμα για τη ΔΕΗ. Επειδή ακούμε εξωφρενικά πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς, πλέον αυτό το παραμύθι το θα τα δώσετε, πλέον αυτό το παραμύθι το θα τα δώσετε όλα, όταν έχετε δώσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει για 100 χρόνια. Έχετε υπογράψει ό,τι δεν τόλμησαν να ζητήσουν από τη Νέα Δημοκρατία και ό,τι δεν έδωσε ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα. Λοιπόν, συγκεκριμένα. Την Κόσκο εσείς δεν τη συμφωνήσατε. Τα λιμάνια και αεροδρόμια εσείς δεν τα είχατε συμφωνήσει. Τα πάντα. Όχι, όχι. Θα μάθετε να κάνετε διάλογο. Διάλογο όταν μιλάτε πάνω μου και δεν μπορώ να πω. Δεν έχω προλάβει να βάλω μία τελεία. Δεν υπάρχει διάλογο. Δεν βιάζεται. Ήρεμα, ήρεμα μιλάμε. Λοιπόν. Παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν. Ολοκληρώνω. Α πέντε και τα άλλα φανάρια. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για την ΔΕΗ, γιατί εδώ έχουμε χάσει την μπάλα. Λοιπόν. Αυτό που έγινε είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε το πλάνο της μικρής ΔΕΗ. Δεν σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Ήρθατε εσείς, το ακυρώσατε και αυτό που κάνατε είναι ότι συμφωνήσατε από το 95% μερίδιο αγοράς που είχε η ΔΕΗ μέσα σε 4 χρόνια να περιοριστεί στο 50% μερίδιο αγοράς. Με κέρδος για το ελληνικό δημόσιο και για τη ΔΕΗ, μηδέν. Λοιπόν, και διατηρώντας τη δομή και τη διάρθρωση την οποία είχε η ΔΕΗ μέχρι τότε. Δηλαδή ένα τερατούργημα το οποίο δεν έβγαινε για κανέναν απολύτως λόγο. Και αμέσως μετά ήρθατε και από αυτό το τερατούργημα δώσατε και 17% στο ΤΑΙΠΕΔ για να ιδιωτικοποιηθεί. Αυτό το πράγμα προφανώς ήταν το τέλος της λογικής και είχε ως αποτέλεσμα από τα 2,5 δις αξία της ΔΕΗ όταν την παραλάβατε να τη φτάσετε 600 εκατομμύρια. Το ποιος εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ανταγωνιστών της ΔΕΗ νομίζω ότι μπορεί να το συμπεράνει ο καθένας. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή, ωραία, επειδή όλο αυτό το πράγμα προφανώς δεν έχει, δεν βγαίνει πουθενά, έρχονται και σας ζητάνε τελικά να τα πουλήσετε όλα. Και θα συμφωνήσετε να τα πουλήσετε όλα. Γιατί, και από εκεί που κλαίγατε για τις λιγνητικές μονάδες και για τα υδροελεκτρικά εργοστάσια και για, το δημόσιο αγαθό και για το αυτό, τώρα θα τα πουλήσετε όλα. Λοιπόν, για την καρέκλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλώς να επενδυμίσω ότι μπορεί να μην τα ακούσανε, γιατί το πάσω πρώτο μέρο. Ναι, η κλιματιστριακή αξία της δεν είναι τώρα αυτή τη στιγμή 600 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αλήθεια. Αλλά συγχρόνως, δύο υποθέσεις που τρέχουν στη δικαιοσύνη, το ξαναλέω. Μία για την επένδυση και καλά στο Αλιβέρι και μία για την επένδυση φάντασμα στη Ρόδο, κόστησαν στη ΔΕΗ, δηλαδή σε εμάς τους πολίτες, 180 εκατομμύρια ευρώ. Και ποιοι τις κάνανε? Εσείς τι κάνατε, σαν κυβέρνηση τώρα. Η κυβέρνηση τις κάνανε. Δύο χρόνια κυβέρνηση είστε. Μα εμείς ακούστε. Οι ποινικές δίωξεις για τις δύο υποθέσεις ασκήθηκαν το 2014. Ωραία. Το 2013 για το Αλιβέρι, για να είμαι ακριβώς, και το 2014 για τη Ρόδο. Είστε κυβέρνηση από το 2014. Τι να κάνουμε, παρέμβουμε στη δικαιοσύνη. Μα ναι, αλλά δεν μπορείτε να πείτε. Κάτσε, να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη. Όχι, να πείτε. Ό,τι έκανε ο άλλος που είναι λέτε του Παναθηναϊκού, θα κάνει αυτό. Θα κάνουμε.
ενέργεια στη δικαιοσύνη. Όλοι μαζί τι. Αυτό θα κάνουμε. Κάτσε όλοι μαζί. Γιατί όχι. Λοιπόν, δεν ακούει τίποτα ο κόσμος. Για την άλλη λέτε το Πολάκη ότι κρίνει τους δικαίους. Ο Πολάκης, μισό λεπτό. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε. Έκρινε τη διάταξη των αγγελέφετων. Δεν κρίνονται. Και αποφάσεις. Και δρυμία κριτική λέει ο Άριος Πάγος επιτρέπεται. Αυτό έκανε. Είναι η πρώτη φορά επί αυτής της κυβερνήσεως που η Ένωση Τεχνών και Εισαγγελέων βγάζει κάθε μήνα. Ανακοίνωση για τις παρεμβάσεις που γίνονται. Αλήθεια, μιλάνε κυβερνήσεις. Είναι η πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Παρακαλώ. Και τον άλλον πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πολύ. Μιλάτε εσείς για το Ζάβιο 1 και 2. Τα 51 βασικό μισθό. Θα ασκήσουμε το μετόδιο με ένα άρθρο και ένα 13η σύνταξη. Έλεος δηλαδή. Διαβιβάστε δικογραφία σε βάρος Σαμαρά για παρέμβαση στη δικαιοσύνη τώρα. Προχτές ήρθε. Λοιπόν, λοιπόν ας δούμε και άσε, αλλά η Νέα Δημοκρατία αρέσκεται. Να γίνεται κοιμητή. Αντί να κοιτάει τις πομπές. Ας δούμε. Εντάξει, εντάξει. Άρτο και θεάματα θα δώσετε. Όχι, άρτο δεν έχουμε να δώσουμε. Μόνο θέαμα. Εδώ κοιτάξτε. Και το ξεροκόμματο. Εδώ κοιτάξτε. Κύριε φίλε, κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι χθεσινή και σημερινή φωτογραφία από τη Θεσσαλονίκη. Πάνε οι άνθρωποι από τις 9 το πρωί. Ξυπνά από τα χαράματα για να πάνε από τη 9 που ανοίγει η κοινωνική σύμπραξη εκεί της Θεσσαλονίκης για να πάνε από την κοινωνική υπηρεσία για να πάνε να πάρουν τι λέτε, 5 πραγματάκια. Πέντε πραγματάκια. Είναι δυνατόν 2017, καλά δεν κοκκινίζετε με αυτό που βλέπετε, δεν τρέπεστε δηλαδή, όχι. Στεναχωριέμαι βαθύτατα, αλλά δεν κοκκινίζω. Εσείς οι Σιριζέοι ξέρετε κάτι. Στεναχωριέμαι βαθύτατα. Και όπως και όλοι μας οι συνάνθρωποι στεναχωριούνται. Ο κύριος Τσακαλώτος στη Βουλή δεν είπε ότι τάραξε τη μεσαία τάξη για να βοηθήσει τους φτωχούς. Καταστρέψατε τη μεσαία τάξη. Βλέπουμε πόσο τους έχει βοηθήσει. Είναι τόσο η φτωχοποίηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία και το Πασό. Και βλέπουμε και πόσο βοήθησε τους φτωχούς. Η μεγαλοαστή τους Νέας Δημοκρατίας. Και οι γόνοι πολιτικών οικογενειών τη διέλυσαν τη μεσαία τάξη. Αριστικά είναι τα στοιχεία της έκθεσης της UNICEF για τις συνθήκες φτώχειας στις οποίες ζουν τα παιδιά στην Ελλάδα. Τα στοιχεία του 2015 έδειξαν ότι 1 στα 2 παιδιά στη χώρα μας ζουν σε συνθήκες υλικής αποστέρησης. Πρόκειται για τον δείκτη που μετρά την αδυναμία των οικοκυριών να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες βασικές ανάγκες που θεωρούνται κρίσιμες για την ευημερία και το επίπεδο διαβίωσης. Ανάμεσά τους, πληρωμή πάγιων λογαριασμών, κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών, κατάλληλη διατροφή, επαρκή θέρμανση και πρόσβαση σε συγκεκριμένα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Ένα παιδί βιώνει αποστέρηση αν ζει σε νοικοκυριό που αδυνατεί να ικανοποιήσει τουλάχιστον 3 από τις 9 επιλεγμένες βασικές ανάγκες. Σε ακραία αποστέρηση είναι τα νοικοκυριά που αδυνατούν να ικανοποιήσουν περισσότερες από 4 ανάγκες. Με 45% ποσοστό, η Ελλάδα είναι με μεγάλη διαφορά η χώρα στην οποία τα παιδιά αντιμετωπίζουν την υψηλότερη ηλικία αποστέρηση μεταξύ των 14 παλαιότερων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, είναι σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό της αμέσως επόμενης χώρας, της Ιταλίας. Υψηλό είναι και το ποσοστό με 22% των παιδιών στη χώρα που ζουν σε συνθήκες ακραίας αποστέρησης. Σύμφωνα πάντα με την έκθεση της UNICEF την περίοδο της κρίσης και της εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα, επιδεινώνεται σημαντικά το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η UNICEF επεσήμανε ότι την περίοδο της κρίσης πλήττεται περισσότερο η ευημερία των οικογενειών με παιδιά σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας. Η βίωση της φτώχειας κατά την παιδική ηλικία οδηγεί σε συσσόρευση μειονεκτημάτων που θα επηρεάσουν αρνητικά τα μελλοντικά τους επιτεύγματα κατά την ενήλικη ζωή, συμβάλλοντας έτσι την αναπαραγωγή της φτώχειας και των ανισοτήτων. Στέφανε, αυτή είναι η κατάσταση. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Φίλη, γιατί εγώ είδατε, παρακολούθησα απόψε μία τραγική αψιμαχία μεταξύ δύο τραγικών κομμάτων στην Ελλάδα που κατέστρεψαν τη χώρα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μείγμα κάποιου. Θέλω όμως να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Φίλη, τον οποίον σέβομαι πραγματικά και υπολείπτομαι, παρά το γεγονός ότι διαφωνώ με την ορολογία κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φίλη. Έχει τελειώσει ο κοινωνικός. Και μην γελάτε, εσείς να κοιτάξετε πρώτα για το τι γίνεται μέσα στο κατακερματισμένο κόμμα σας και να δώσετε ένα βιβλίο ιστορίας των σφαγών του Μπελογιάννη στο Μητσοτάκη. Μπάκε και βγάλει καμιά κορώνα δεξιάς για να καταλάβουμε ότι είναι δεξιός ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί νομίζουμε ότι είναι σοσιαλδημοκράτης σαν τον Σούλτς.
Στον κύριο Φίλη θέλω να ρωτήσω κάτι. Κύριε Φίλη, επειδή είστε ένας άνθρωπος σκεπτικιστής, το έκτακτο βοήθημα που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στους φτωχούς συνταξιούχους της χώρας, είναι η 13η σύνταξη. Ήταν για συντάξεις, από ό,τι θυμάμαι, Αντώνη μου, κάτω από 700 ευρώ, έτσι δεν είναι? Και λοιπόν, ήταν κλιμακωτό βάσει του. Ναι, εντάξει. Ένα βοήθημα. Ένα βοήθημα. Ένα βοήθημα. Το 13ο, 13η σύνταξη δεν είναι το βοήθημα. Δεν μου λέτε, κύριε Φίλη, ο κύριος Μπαλαούρας, που είναι πρόεδρος των οικονομικών, της Επιτροπής των Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, είναι συνταξιούχος Τραπέζης Ελλάδος? Δεν το ξέρω, αλλά αν το ξέρετε εσείς, δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Πόση σύνταξη παίρνουν οι συνταξιούχοι της Τραπέζης Ελλάδος, ξέρετε περίπου? Δεν ξέρω. Ελιτίστες. Με τι βαθμό βγήκανε, τι θέσεις. Αυτοκρατορικές. Κάτω από 1.000 ευρώ αποκλείεται. Κάνε την, Στέφανε, νομίζω, γιατί έχω ένα λεπτό, δεν έχω χρόνο. Όχι. Νομίζω. Το ερώτημα είναι το εξής που βγάζουμε το πρωί με έγγραφα. Ο κύριος Μπαλαούρας πήρε τη σύνταξη τη 13η του χαμηλοσυνταξιούχου και όλοι οι συνταξιούχοι της Τραπέζης της Ελλάδος με υπογραφή του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα. Ντροπή τους, κύριε Φίλη. Ρωτήστε τον κύριο Στουρνάρα και εγώ τον κύριο Μπαλαούρα. Τον κύριο Στουρνάρα. Εσείς να ρωτήσετε τον κύριο Μπαλαούρα. Ρωτήστε. Πήρε σύνταξη. Πήρε τον κύριο Κουλιαράκη, γιατί τα λεφτά φύγαν από το γενικό λογιστήριο του κράτους και πήγαν στην Τράπεζα Ελλάδος. Και δώσανε σύνταξη στους μεγαλοσυνταξιούχους Τραπέζης Ελλάδος. Μεταξύ αυτών και τον Μπαλαούρα. Στέφανε, για τον κύριο Στουρνάρα τι γνώμη έχετε? Πώς βγαίνεις αύριο? Επειδή είναι στην επικαιρότητα. Αυτός τα παρακαλώ. Ο κύριος Μπαλαούρας. Παρακαλώ, κύριε Φίλε. Ναι, δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε. Πήγανε και πήρανε σύνταξη οι άνθρωποι που μετέχουν σε 10 επιτροπές της Βουλής. Παίρνουν 1.500 και 2.000 ευρώ σύνταξη και πήρανε το έκτακτο βοήθημα για τους φτωχούς. Πώς βγαίνεις αύριο? Πώς βγαίνεις αύριο? Κύριε Χίο, δεν έχω χρόνο. Οφείλω να σας πω ένα πράγμα. Κύριε Φίλη, ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι μόνοι οι οποίοι το 40% της αποζημίωσης το καταθέτουν. Πού το δίνετε, δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει. Έχουν το δίνετε σε αποτάκες γυναίκες. Είστε Τραπέζης Ελλάδος με υπογραφή του Δημηρίτη της Τρόικας, του Στουρνάρα. Στέφανε, πώς βγαίνεις αύριο? Ούνα μου χαδείς Μπαλαούρα. Ούνα μου χαδείς Μπαλαούρα. Και ούνα μου χαθείτε Μπολσεβίκη. Αφού είναι ψεύτο Μπολσεβίκη. Καληνύχτα, Στέφανε. Καληνύχτα.